Η εκκλησία αυτή, όπως τη θυμάμαι εγώ, όπως τη θυμάμαι εγώ, ήταν ένα μικρό εκκλησάκι, σαν το τραπέζι μας, έτσι πλατή, με δώμα. Και κάθε χρόνο βάζανε χώμα, κόκκινο, κόκκινο χώμα, το λιώνανε, το στρώνανε και με βόλι μαρμάρινο το τραβούσε ένας εργάτης και το μπήλιαζε. Φορούσε ποδήματα και πατούσε και εκείνος τη λάσπη από πάνω το δώμα για να μην τρέχει κάτω. Γιατί δεν ήταν με τσιμέντο, ήταν με χώμα μόνο. Όπως και εδώ ο Άγιος Νικόλαος. Έτσι ήταν και ο Άγιος Νικόλαος. Ένα μικρό εκκλησάκι. Και μετά αποφασίσαν οι επιτρόποι, όλοι ο παπάς, δεν ξέρω, να το αλλαξοστεγιάσουν. Να το κάνουν να μην έστω και με τσιμέντο. Αποφασίσαν λοιπόν, ήταν τότε επιτρόποι, καλοί επιτρόποι. Ήταν ο Γιώργης ο Βλήτος, ήταν ο Μίτσος ο Καΐρης, ο Ζέρβας, ήταν καλή επιτροπή. Και πηγαίνανε, αποφασίσανε, βρήκανε το σχολημένο τον Γιάννη τον Ψαρό και ο σχολημένος ο Γιάννης ήταν παλικάρι. Μόλις είχε πάρει το διπλωμά του από το Πολυτεχνείο. Δεν ήταν, ναι, εγώ ήμουνα κοπέλα. Ήμουνα στο Μπαξέ, δεν ήμουνα πάνω στο χωριό να ξέρω λεπτομέρειες, αλλά το εκκλησάκι αυτό ήταν πολύ παλιό, πολύ παλιό. Και αρχίσανε, πήραν το σχολημένο τον Γιάννη να το πει τη γνώμη του πώς θα το κάνουνε. Είπανε, εγώ θα σας το κάνω δωρεάν την τέχνη μου, το χτίσιμο. Αλλά να το μεγαλώσουμε λιγάκι και το κάνουμε με κεραμίδια. Εντάξει, αποφασίσανε λοιπόν. Αλλά άμα μπήκανε μέσα να αρχίσουν να το επισκευάζουν, δεν ξέρανε τι θα βρούνε. Η Αγία Τράπεζα δεν έπρεπε να κουνηθεί. Έπρεπε να μείνει εκεί που ήταν. Απαγορεύεται να βουλιάσει στην Αγία Τράπεζα. Και έπρεπε να μείνει εκεί, αλλά δεν χωρούσε. Έπρεπε η Αγία Τράπεζα να πάει πιο κάτω, κάτι. Ναι. Και βλέπει στον ύπνο της η σχολεμένη μαμά του Γιάννη, και βλέπει στον ύπνο της ότι για την Αγία Τράπεζα που θέλετε, λέει, να την φτιάξετε, θα την κάνετε έτσι. Και το είπε του παιδιού της μετά που ξύπνησε το πρωί και όπως το είδε στον ύπνο της, κάμανε την Αγία Τράπεζα. Κάμανε την Αγία Τράπεζα. Την κάμανε κουβούκλιο, της έκαμε ένα ωραίο σχέδιο ο σχολεμένος ο Γιάννης, έκαμε το κουβούκλιο και κάμανε το σχέδιο και έγινε μια ωραία εκκλησία. Εγώ το θυμάμαι που ήταν μικρό εκκλησάκι. Το θυμάμαι σαν τώρα εδώ. Και ο Άγιος Νικόλαος εδώ. Τα ίδια ήταν και τα δυο εκκλησάκια. Και εδώ μπαίνανε μέσα 4-5 άνθρωποι. Δεν χωρούσαν οι άνθρωποι πολύ. Λίγο, μικρό, μικρό εκκλησάκι. Να, όπως είναι το τραπέζι μας, έτσι πλατή ήταν και το μπηλιάζανε. Είχαν το βόλι και το τραβούσανε, πατούσανε με τα ποδήματα. Και το. Και τα σπίτια! Πολλά σπίτια είχαν. Και τις χωρισμένες ευγενίες απάνω. Έτσι ήταν, χώμα. Χώμα. Ύστερα το κάμανε πλάκα. Βέβαια. Με εκείνα τα βόλια. Μαρμάρινα. Και το τραβούσανε. Είχαν ένα γάτζο και το τραβούσαν το βόλι. Και το πιτακώνανε, το πλακώνανε. Για να. Να πιει να μην στάζει η εκκλησία. Βέβαια. Αυτά θυμάμαι εγώ. Ανεβαίναμε στον Άγιο Γιάννη. Εγώ ήμουν και της εκκλησίας άνθρωπος και πήγαινα πολύ σε εξωκλησία. Το θυμάμαι σαν τώρα. Παναγία μου. Βέβαια.
Η εκκλησία πρέπει να είναι ανοιχτή, να πηγαίνει ο κόσμος να προσκυνάει και να τη λειτουργάει. Βέβαια. Αυτό ήταν ένα χωράφι καλογερικό και πουλήθηκε το μέρος αυτό, είχαν ανάγκη τα μοναστήρια και το πουλήσανε του Νικολού του Γιαννήση, δεν λεγόταν, Βλήτος λέμε, του Νικολού, Θεός χωρές το καημένος. Πέθανε και αυτός, δεν πρόκαμε να έρθει στο σπίτι του. Αυτός ο άνθρωπος το αγόρασε το χωράφι και ήταν μέσα αυτό το εκκλησάκι, μέσα στο χωράφι. Μια σταλιά. Ύστερα κάμανε σκαλοπάτια από το μετόχι να ανεβαίνουν απάνω, γιατί ήταν μια καρκακύλα. Όσοι έρχονταν από εκεί, από εκεί, ότι μπαξέδες δεν αρχούν, δεν μπορούσαν να ανέβουν. Άμα ήταν και χειμώνας και έβρεχε, ήταν μια λάσπη. Και τώρα κάμανε τα σκαλοπάτια και ανεβαίναν απάνω. Από εκεί τις σχολμές αρετής το μέρος, κάμανε χωτά τα πεζουλάκια, δεν ήτανε. Ναι, αυτά είναι. Δωρεάν η εκκλησία κάμανε. Δεν είχε κανένας λεπτά. Ποιος είχε λεπτά. Ποιος έδωσε. Ο Μακαρίτης ο Γιάννης που την έκαμε το σχέδιο όλα αυτά, τον κόπο του, την έκανε δωρεάν. Γι' αυτό είναι και το όνομά του γραμμένο απ' έξω, το μάρμαρο. Δεν ξέρω. Εγώ θυμάμαι τις δικοί μου τις παππούδες. Ο ένας ήρθε από τη Χίο, παλικαράκι, να δουλέψει εδώ στην Άνδρο.